Είναι γνωστό ότι οι Ερντογάν και Ζελένσχοι έχουν εμβαθύνει στον τομέα της συνεργασίας των αμυντικών βιομηχανιών των χωρών τους πριν την εκδήλωση της ρωσικής εισβολής. Με την Τουρκία να ενδιαφέρεται κυρίως για την απόκτηση ουκρανικών κινητήρων για δικά της οπλικά συστήματα, αλλά και για την απόκτηση τεχνογνωσίας σε αυτόν τον τομέα από τους γνώστες Ουκρανούς. Με γνώμονα τα παραπάνω, εδώ και δύο χρόνια περίπου, η Turkish Aerospace Industries, η οποία έχει αναλάβει το έργο του επιθετικού ελικόπτερου T-929 τη Τουρκία, επίση γνωστού ω ATAK-2, ανέλαβε να το εφοδιάσει με κινητήρε προερχόμενου από την Ουκρανία, βάσει υπογεγραμμένου συμβολέου με την εταιρεία Γίγαντα Παραγωγή Κινητήρων Motors SIG τη εν λόγω χώρα. Συγκεκριμένα η ΤΑΙ ανέφερε τότε ότι θα αποκτούσε συνολικά 14 κινητήρε, ενώ σύμφωνα με δήλωσή τη η εταιρεία σημείωνε ότι οι εργασίε συνεχίζονται για την ανάπτυξη του ελικόπτερου στο πλαίσιο του έργου βάσει συμφωνία που υπεγράφει με την Προεδρία των Αμυντικών Βιομηχανιών. Ο Γενικό Διευθυντή τη ΤΑΙ, Τεμελ Κωτήλ, είχε δηλώσει τότε ότι το ελικόπτερο θα πετάξει το 2023. Η Ουκρανία παρέδωσε τους του κινητήρε του 2 στην Τουρκία. Η Ουκρανία παρέδωσε τους κινητήρες του επιθετικού ελικοπτέρου βαριά κλάση T-929, γνωστού και ω ΑΤΑΚ 2, στην Τουρκία, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα τη τουρκική αμυντική βιομηχανία, η οποία επισημαίνει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ουκρανία παρέδωσε τους δύο πρώτου κινητήρε TurboSaf TV3 v MA. SBM1V01T στην Τουρκία, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στο πρώτο πρωτότυπο του ΑΤΑΚ 2 με το όνομα TOU. Στι 27 Ιανουαρίου του 2023, οι κινητήρε έφτασαν στι εγκαταστάσει τη τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία. Το πρωτότυπο του επιθετικού ελικόπτερου βαριά κλάση T-929, το οποίο αυτή τη στιγμή συναρμολογείται, αναμένεται να ενσωματώσει του κινητήρε και να ξεκινήσει τι δοκιμέ εδάφου αυτό τον μήνα. Το T-929, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη, είναι στην ίδια κατηγορία με το αμερικανική κατασκευή AH-64 Patsy και το ρωσική κατασκευή KA-52. Το ελικόπτερο βαριά κατηγορία ΑΤΑΚ-2 θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια γκάμα επιχειρήσεων και αποστολών, όπω είναι η προσβολή επιγείων και αέριων στόχων του εχθρού, επιθετική αναγνώριση και επιτήρηση του πεδίου τη μάχη, παροχή εγγύηση αεροπορική υποστήριξη φιλίων επίγειων μαχόμενων τμήματων, ένοπλη συνοδεία ή κοινέ επιθετικέ επιχειρήσει. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η Τουρκία θα αυξήσει σημαντικά τις επιχειρησιακές της δυνατότητες σε Αιγαίο και Θράκη με την επικείμενη ένταξη των ΑΤΑΚ 2 ελικοπτέρων στο δυναμικό των ενόπλων δυναμεών της. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.